Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και το θέμα μας έχει τίτλο «Το Σάββατον το Αληθινόν». Με ποιες εμπειρίες αλλά και με ποια γλώσσα να μιλήσουμε οι άνθρωποι της σημερινής εποχής για το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού. Τα όσα άρρητα κατόρθωσε να πει η εκκλησιαστική εμπειρία στις ακολουθίες της με την ποιητική θεολογία των Βυζαντινών μοιάζουν ακατανόητα για την κοινωνία της αυθονίας. Ένας πολιτισμός ευζωίας είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κατηγορίες και φανερώσεις ζωής. Οι δικές μας υπαρκτικές εμπειρίες εξαντλούνται το περισσότερο στις ατομικές ψυχολογικές μας διακυμάνσεις, σε ένα αντικειμενικό επίπεδο υποκειμενικών θεωρήσεων. Αυτός ο εγκλωβισμός στην τέλεια υποκειμενικότητα και η ταυτόχρονη προσπάθεια για απόλυτη αντικειμενικότητα, με κέντρο και στις δύο περιπτώσεις το άτομο, μετέβαλαν την εποχή μας τον άνθρωπο σε μια έννοια χωρίς περιεχόμενο και αφαίρεσαν κάθε νόημα τόσο από τη ζωή όσο και από το θάνατο. Απόμεινε η ευζωία μοναδικός στόχος του βίου. Ο άνθρωπος μεταποιήθηκε σε μονάδα αυτοερωτικής ικανοποίησης. Είμαστε ένας πολιτισμός αυτοερωτισμού, μια ιστερία προσπάθειας για την απόθυση της μνήμης του θανάτου, μια δίψα ερωτική που αρχίζει και τελειώνει στο εγώ, στο άτομο, στο μηδενισμό της σχέσης, στην άρνηση του ανθρώπινου προσώπου. Τι μπορεί λοιπόν να σημαίνει μέσα σε αυτά τα όρια ζωής η ανανθρώπιση του Θεού, ο Σταυρός του Χριστού, η διαθανάτου ζωοποίησης του θνητού, η προσαφθαρσίαν μεταστοιχίωσης του φθαρτού, όπως τραγουδάει η Εκκλησία. Ας μου συγχωρέσει ο ακροατής αυτή την οδυνηρή απαισιοδοξία, που μοιάζει να είναι άρνηση, αλλά που μπορεί να είναι και μια αποφατική, καθώς λέμε στη γλώσσα της φιλοσοφίας, προσέγγιση της αλήθειας. Υπάρχουν οπωσδήποτε επαναπαυτικότερες λύσεις. Να μετασκευάζουμε και να φέρνουμε στα μέτρα μας όλα όσα αντιπροσωπεύουν ένα επίπεδο ζωής ανέφικτο για μας. Να μεταφράζουμε το μυστήριο του Σταυρού σε ηθικολογία και συναισθηματική έξαρση. Οι άμβονες των εκκλησιών θα ταλαιπωρηθούν και πάλι σήμερα από τους λυρισμούς που διαστρεβλώνουν τη ζωή σε επιδερμική συγκίνηση, από τις τερατοδίες των ηθικολογικών συναισθημάτων, κοινωνικής συμπεριφοράς, που πρέπει οπωσδήποτε να συσχετιστούν με το μυστήριο της εν τάφω ζωής. Ας αφήναμε τουλάχιστον τα κείμενα των ακολουθιών, μόνο αυτά να μας πληροφορήσουν όσο είναι δυνατό να πληροφορηθούμε, τα μέγιστα και τα τίμια της ζωής και της ανέρεσης του θανάτου, να συλλαβήσουμε τη ζωή πάνω στα συγκλονιστικά αυτά φανερώματα της ανθρώπινης έκφρασης. Δια θανάτου το θνητόν, δια ταφής το φθαρτόν μεταβάλλεις, αφθαρτίζεις γάρ θεοπρεπέστατα, αποθανατίζων το πρόσλημα. Παρά τις τόσες αρνήσεις, νομίζω ότι ο άνθρωπος της εποχής μας έχει ένα τεράστιο προνόμιο. Το προνόμιο να είναι πραγματικά απελπισμένος. Και όσο πιο τίμιος είναι με τη σημερινή ζωή, τόσο βαθύτερη και θετικότερη είναι η απελπισία του. Αυτό σημαίνει πως όλο και δυσκολότερα μπορεί να παρηγορηθεί με συμβατικές παρηγόριες ηθικών βελτιώσεων και αισθηματικών ψευδαισθήσεων. Καταλαβαίνει όλο και περισσότερο ο άνθρωπος, ο απελπισμένος από τα ατομικά του επιτεύγματα, πως αν υπάρχει λύση σωτηρίας, κάποιο ενδεχόμενο ανέρεσης του θανάτου που δίνει νόημα στη ζωή, αυτή η λύση δεν μπορεί να είναι θεωρητική, αλλά μόνο ένσαρκη, υποστατική. Αν υπάρχει κάποια λύση, αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από ένα ιστορικό πρόσωπο, όχι το Χριστό ιδέα, σύμβολο, ηθικό πρότυπο, αλλά τον ιστορικό Χριστό της Εκκλησίας, την απαρχή και δυνατότητα προσωπικής ένωσης του ανθρώπου με το Θεό. Αυτή η αποκάλυψη του προσώπου του Χριστού
επιφυλάσσεται σε εκείνο το στάδιο της οδυνηρής ωριμότητας, όταν όλα τα λόγια έχουν πια υποθεί, οι συγκινήσεις έχουν όλες εξαντληθεί, οι ενθουσιασμοί και οι ελπίδες έχουν χρεοκοπήσει και ο άνθρωπος βρίσκεται γυμνός απέναντι στην τραγικότητα της θνητής του ύπαρξης. Τότε μαθαίνει, με μια μάθηση που ξεπερνάει τη διαλεκτική και τη διέστηση, πώς είναι δυνατό ο Χριστός νεκρός να είναι η ζωή και καρφωμένος στο σταυρό να καταργεί την οδύνη και το θάνατο. Με άλλα λόγια, φίλοι ακροατές, προσπαθώ να πω πως η απελπισία μπορεί να γίνει συμμόρφωση προς το υπόδειγμα του Χριστού, μετοχή στον ένα και μοναδικό τρόπον της υπάρξεως που αυτός αποκάλυψε. Οι μοναχοί, οι ακραίες αυτές ενσαρκώσεις της αλήθειας της Εκκλησίας, τη λένε αυτή την απελπισία πένθος και βεβαιώνουν πως είναι πένθος χαροποιών. Ένα οδυνηρό άδειασμα του ανθρώπου από τις οχυρώσεις ατομικής του αυτάκειας, μια σταυρικά επίμοχθη αυτοπαρέτηση. Αλλά αυτό το άδειασμα είναι και η προϋπόθεση του πληρώματος της ζωής, της χαρισμένης ζωής, της χάρης, της φανέρωσης του προσώπου του Θεού, της προσωπικής ένωσης του ανθρώπου με το Θεό. Κάθε άλλος τρόπος υπάρξεως έξω από αυτόν τον ζωηφόρο θάνατο είναι μόνο μια ψευδαίσθηση ζωής, ψευδαίσθηση αγάπης, ψευδαίσθηση έρωτα, θρησκευτικότητα, ανούσιος ανυπαρξία. Ο σπόρος του σίτου πρέπει να πεθάνει για να ζωοποιηθεί, για να δώσει καρπών εκατονταπλασίων. Ό,τι λέμε υπόδειγμα του Χριστού, ένσαρκο ιστορικό υπόδειγμα, δεν προσφέρεται απλώς για αντικειμενική μίμηση ηθικών αρετών. Κάθε άλλο είναι δυνατότητα μόνο προσωπικής μετοχής. Αφού ο Χριστός προσέλαβε και το θάνατο του ανθρώπου, απαθανατίζων το πρόσλημα σε μια παραφορά, από εκεί και πέρα κάθε εκούσια νέκρωση της ατομικότητας είναι μια δυναμική μετοχή αυθαρσία του φθαρτού στον τρόπο ζωής που εγκαινίασε με το Σταυρό και την Ανάσταση ο Χριστός. Ο Σταυρός του Χριστού, η κενοτική αυτή κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο, μια ταυτόχρονη πρόσληψη της αποτυχίας και απελπισίας του ανθρώπου, μια μεταμόρφωσή της σε εμπιστοσύνη, σε ολοκληρωτική αυτοπαράδοση στα χέρια του Θεού. «Πάτερ, ισχύρα σου παρτίθε με το πνεύμα μου». Από εκεί και πέρα, κάθε δική μας ελάχιστη κίνηση αυτοπροσφοράς, κάθε κραυγή απόγνωσης που μεταποιείται σε εμπιστοσύνη, είναι απαρχή ζωής και ανάστασης. Ο κάθε θάνατος, από τις ποικιλόμορφες καθημερινές νεκρώσεις ως την έσχατη δικότητα, μπορεί να είναι μια είσοδος στο χώρο της αυθαρσίας, στο πλήρωμα της προσωπικής ένωσης με το Θεό. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, τη σημερινή εκπομπή με δικό μου κείμενο, με δικά μου λόγια. Έψαξα και πραγματικά έπεσα πάνω σε ένα κείμενο που με κατέπληξε. Προσωπικά δεν νομίζω ότι έχω διαβάσει ωριμότερο κείμενο γι' αυτό το γεγονό ζει η εκκλησιαστική κοινωνία. Σήμερα, αύριο και κορύφωμα την Κυριακή, αυτό το ενιαίο γεγονός συνδεδεμένο με το κέριο υπαρκτικό πρόβλημα του ανθρώπου, το πρόβλημα του θανάτου. Το κείμενο που θα σας διαβάσω έχει τίτλο «Το Σάββατον των Αληθινών». Το έγραψε ένας γιατρός που πέθανε πριν από 10 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξανδρος Καλόμηρος. Εμένα με παρέπεμψε αυτό το κείμενο πραγματικά σε άλλες εποχές και άλλους καιρούς, όταν άνθρωποι ηλικιώδους πνευματικής ωριμότητας μπορούσαν και εκφράζονταν σε αυτό το επίπεδο. Μη σας προκαταλαμβάνω, ακούστε το λόγο του Αλέξανδρου Καλόμηρου. «Ο υπόν κατέπαυσεν ο Θεός τη ημέρα τη εβδόμη,
την κατάπαυση του δρόμου ταύτης της ζωής, εδήλωσε. Εξ ημέρε εν τη γεωργία της ζωής, δια της φυλακής των εντολών τελειούνται, και το έβδομον εν το τάφο ολοκληρούται, και το όγδοον εν τη εξόδο αυτού. Το Σάββατον εν αληθεία εστί κατάπαυσης από παντός λυπηρού και ανάπαυσης τελεία των οχληρών. Το σκηνόν και ασύγκον το μνήμα εστί. Πάσα η ανθρωπότης εκεί σαβατίζει, είτε ψυχή και το σώμα. Λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Σώμα και ψυχή ο άνθρωπος ησυχάζει και αναπαύεται στο μνήμα. Γι' αυτό ο θάνατος λέγεται κίνηση. Ούκα πέθανε, αλλά καθεύδει, είπε ο Κύριος για την νεκρή κόρη. Ο Λάζαρος, ο φίλος ημών, και κοίμηται, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν. Ο θάνατος είναι μόνωση, ανάπαυση, ησυχία, ενή καθοράτε Θεός, εάν φυσικά ο άνθρωπος έζησε εν Θεό και τον δέχτηκε ένικο στην καρδιά του. Αυτός ο ύπνος είναι φθορά και διάλυση του φυσικού ανθρώπου. Όμως ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Είναι ένα μυστήριο που δεν ορίζεται μόνο από τη φύση, αλλά και από τη χάρη. Τη χάρη που πηγάζει από το μοναδικό γεγονός της σάρκωσης του Θεού. Η φύση φθήρεται και αποσυντίθεται, γιατί δεν είναι μόνη της ικανή να επιβιώσει. Χώμα είναι και επιστρέφει στο χώμα. Όμως αυτή η ίδια φύση βρίσκεται αναστημένη και άφθαρτη στο θρόνο του Θεού. Μέσα στο μνήμα ο άνθρωπος βρίσκεται πλέον εν χειρί Θεού, μέσα στην ενέργεια και τη χάρη του. Δεν ζει κατά φύση, αλλά κατά χάρη. Οι αισθήσεις δεν υπάρχουν πια. Οι λογισμοί έχουν εξαφανιστεί μαζί με το μυαλό που τους πάγει. Κανένας θόρυβος του κόσμου δεν φτάνει εκεί κάτω. Καμιά φυσία με τους ανθρώπους και τον κόσμο δεν είναι πια δυνατή. Στο μνήμα επικρατεί απόλυτη ησυχία. Ου δυνατόν των νεκρών εσθέσθε των πραγμάτων των ζώντων, λέει Ισαάκ ο Σύρος. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού, η τελευταία του πνοή, και επιστρέψει εις την γήν αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Οι νεκροί ουκ οι συγγυγνώσκονται σουδέν, ότι ουκ έστι ποίημα και λογισμός και γνώση σοφία ενάδει όπου σύ πορεύει εκεί. Καμιά ανάμνηση του κόσμου δεν υπάρχει εκεί κάτω. Όσπερ εξελθών της γαστρός, τον εν γαστρή ου μνημονεύεις, ούτω και του σώματος εξελθών ου μνημονεύεις τον εν σώματι. Δεν υπάρχει στιγμή θανάτου. Το σταμάτημα της αναπνοής και της καρδιάς δεν σημαίνει αναγκαστικό θάνατο. Τα όργανα αυτά μπορεί να ξαναρχίσουν τη λειτουργία τους και αν δεν έχουν γίνει το μεταξύ σοβαρές νευρικές βλάβες, ο άνθρωπος ξαναγυρίζει στη ζωή. Οι διαδικασίες του θανάτου απαιτούν χρόνο, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Το μυστήριο του θανάτου το εικόνισε ο Απόστολος Παύλος με το σπόρο που φυτεύεται, σαπίζει και αναστένεται φυτό. Μέσα στο σπόρο που σαπίζει βρίσκεται ολόκληρο το φυτό που θα φυτρώσει. Αυτός ο γόνος είναι η εικόνα του Θεού πεταγμένη στο χώμα. Την βλέπει η Εκκλησία και θρηνεί. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον. Και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού πλασθήσανε μην ωραιότητα, άμορφον, άδοξον, μη έχουσαν είδος, λέει στην νεκρόσις η Εκκλησία. Η εικόνα του αναστημένου Χριστού όμως είναι που μας οδηγεί στην Ανάσταση. Τα ζώα δεν είναι πρόσωπα. Εμείς είμαστε, γιατί είναι Αυτός ποιου δημιουργηθήκαμε. Είμαστε πρόσωπα κατ' εικόνα της υποστάσεως του Υιού και Λόγου του Θεού πάνω της στη φύση μας. Το πρόσωπο στον άνθρωπο δεν είναι προϊόν της φύσεώς του, αλλά αυτής της θείας ενέργειας επάνω στη φύση του, που όμως πηγάζει εκ των ένδων
λόγω της σαρκώσεως. Και η σάρκωση δεν είναι απλό ιστορικό γεγονός, είναι οντολογικό γεγονός και δεν αναφέρεται μόνο στην ανθρωπότητα ολόκληρη, αλλά είναι η προαιώνια βουλή του Θεού που αφορά σε ολόκληρη τη δημιουργία. Η διαφορά μας από τα ζώα είναι ελάχιστη ως προς τη φύση, είναι όμως αβυσσαλαία ως προς την εικόνα, την εικόνα του Λόγου. Είναι μάταια και παραπλανητική κάθε χωρίς Χριστό ανθρωπολογία. Ο άνθρωπος ούτε ερμηνεύεται ούτε κατανοείται χωρίς Χριστό αναστάντα. Η ελληνιστική ανθρωπολογία είναι ξένη προς το χριστιανισμό, ανθρώπινη επινόηση. Ο θάνατος δεν είναι απελευθέρωση από την ύλη, αλλά καταστροφή της δημιουργίας του Θεού, της καλής Λίαν και ύπνος του ανθρώπου μέσα στα χέρια του Θεού και την ελπίδα της Αναστάσεως. «Ύπνος εστί», λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «οικών θανάτου, αισθήσεων αργία». Ύπνο ονόμασαν το θάνατο και ο Κύριος και οι Απόστολοι και η Παλαιά Διαθήκη. Είναι αργία των φυσικών αισθήσεων που μας συνδέουν με τον κόσμο, έως ότου η Ανάσταση μας ξαναδώσει ένα νέο, άφθαρτο σώμα και μέσα σε ένα καινούριο, άφθαρτο κόσμο, σε καινή γη και σε καινούς ουρανούς. Νέο σώμα με την έννοια του ανανεωμένου και όχι του άλλου, γιατί πρόκειται για το ίδιο σώμα, τον ίδιο άνθρωπο. Αν όμως το θάνατο δεν υπάρχουν πια οι φυσικές αισθήσεις, αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν και οι πνευματικές. Αυτές οι πνευματικές αισθήσεις που έχουν οι νεκροί δεν οφείλονται στη δική τους φύση, αλλά στη Θεία Ενέργεια, στη χάρη του Πνεύματος που τους συνέχει. Συνεχίζουμε την εκπομπή «Ασκήσεις κριτικής σκέψης». Το επίκαιρο σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, θέμα μας έχει τίτλο «Το Σάββατον το Αληθινόν». Και διαβάζω ένα κείμενο του γιατρού Αλέξανδρου Καλόμηρου, που έχει πια πεθάνει εδώ και 10 χρόνια, αλλά μέσα στα καταλοιπά του βρέθηκε αυτό το κείμενο που πραγματικά νομίζω αξίζει να προσεχθεί. Τόσο ο πνευματικός θάνατος όσο και η αιώνια ζωή αρχίζουν από τούτο τον κόσμο. «Ιδού ίσταμαι επί την θύραν και κρούω», λέει ο Χριστός. «Όποιος ανοίξει την πόρτα της καρδιάς του δέχεται τη ζωή και συνδυπνεί μαζί της». Μόνο που ο κόσμος και οι αισθήσεις αποσπούν τους χριστιανούς από τη γεύση της Βασιλείας του Θεού που είναι εντός ημών. Έφευγαν οι μοναχοί στην έρημο και στην ησυχία για να απολαύσουν αναπόσπαστα τον κύσα τους. Γι' αυτό σπέβδουν οι χριστιανοί στο κελί τους και αποφεύγουν και περιές και προτιμούν τη νυχτερινή προσευχή στη σχετική ησυχία και όλοι τους στη ζωή αγωνίζονται για τη φυλακή των 5 αισθήσεων, νοσταλγώντας την ημέρα που θα φύγουν από τούτο τον κόσμο και θα είναι συν Χριστώ. Αντίθετα, όσοι δεν άνοιξαν την πόρτα τους και δεν τον δέχθηκαν, παίρνουν τη ζωή τους μη έχοντες ελπίδα, ξεγελώντας τον εαυτό τους με όσα ψέματα τους προσφέρουν σε αυτή τη ζωή ο κόσμος και οι αισθήσεις. Όταν όμως πεθάνουν, όλη αυτή η σκηνοθεσία του ψεύδους εξαφανίζεται. Ο άνθρωπος μένει γυμνός και απομονωμένος, χωρίς φως, χωρίς τη ζωή. Αυτό το σκοτάδι και η απόλυτη μοναξιά και πνευματική φτώχεια είναι πρόγευση κολάσεως, μια πρόγευση κενού και απουσίας που θα ολοκληρωθεί με τραγική ένταση στην Ανάσταση, όταν στην καινή γη, μέσα στο φως και τη θαλπορή της αγάπης του Θεού προς όλους, αυτοί θα στέκονται σαν ξένοι και εχθροί, έχοντας αποκόψει οι ίδιοι τον εαυτό τους από την χαρά και την ευφροσύνη ολόκληρης της δημιουργίας. Όσοι όμως αφήσουν σε τούτη τη ζωή τον Χριστό να τους γεμίσει, όσοι γίνονται κατοικητήριά Του, στο θάνατο, όταν ο κόσμος και οι αισθήσεις λείψουν εντελώς, ζουν την κοινωνία αυτή με τον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο άμεσα και ανεμπόδιστα. Εκεί σαβατίζουν.
Εκεί γεύονται την τέλεια ησυχαστική εμπειρία τους, σαν συνέχεια της επίγειας, σαν ανώτερη βαθμίδα μιας προκοπής που θα ολοκληρωθεί με την Ανάσταση, αλλά ποτέ στον αιώνα δεν θα τελειώσει, αφού ο Θεός είναι άπειρος και η πρόοδος μέσα στη βασιλεία Του ατελεύτητη. Προκόπτοντες ουδέποτε καταλήξομεν, ού κατά τον παρόντα, ού κατά τον μέλλοντα αιώνα, φωτί φως προσλαμβάνοντες, λέει ο Ιωάννης της Κλίμακος. Ότι ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαυθαρσία και εικόνα της ιδίας ιδιότητος επίησεν αυτόν, φθόνο δε διαβόλου θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο, δικαίων δε ψυχε εν χειρί Θεού και ουμιάψητε αυτόν βάσανος, διαβάζουμε στη Σοφία Σωρομόντος. Αυτό το εν χειρί Θεού αποδίδει την κατάστασή τους που είναι όλοι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Όλοι, φίλοι και εχθροί του Θεού, βρίσκονται στο θάνατο εν χειρί Θεού. Όμως, οι μεν δέχονται και χαίρονται τη χάρη, οι δε μένουν κλειστοί το προαίρετα και ελεύθερα. Ο ουρανός και ο παράδεισος δεν είναι κάποιος τόπος όπου πηγαίνουν οι ψυχές ύστερα από κάποιο περιπετειώδες ταξίδι. Ουρανός και παράδεισος είναι ο ίδιος ο Θεός, που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο παράδεισος και η κόλαση δεν είναι τόποι, αλλά κατάσταση πνευματική. Μόνο στο ορθολογιστικό μυαλό υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στον ουρανό και στο μνήμα. Ο Θεός βρίσκεται παντού το ίδιο, και στους γαλαξίες και μέσα στο χώμα της γης. Η χάρις Του βρίσκεται και στα λείψανα των Αγίων και στις καρδιές που προσεύχονται σε αυτούς και στις εικόνες που τους σηκώνουν οπουδήποτε της γης. Οι Άγιοι δεν έχουν καμιά φυσική επικοινωνία μαζί μας. Δεν ακούν τις προσευχές μας με τα αυτιά τους που έχουν διαλυθεί στο χώμα. Δεν μεσητεύουν για μας με γλώσσα και λόγια ανθρώπινα. Ούτε μας βοηθούν με κάποια σωματική παρουσία. Οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας με τη χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που τους συνέχει και μέσα στην οποία ζουν. Οι Άγιοι ακούν και ανταποκρίνονται στις προσευχές μας από οπουδήποτε της γης και αν προέρχονται αυτές, σαν να είναι πανταχού παρόντες. Κανένα κτίσμα όμως δεν είναι πανταχού παρόν. Μόνο ο Θεός και δια του Θεού οι Άγιοι. Αυτό είναι το μυστήριο της εν Χριστώ Θεώσεως του ανθρώπου, που δεν είναι φυσική αλλά χαρισματική κατάσταση, αποτέλεσμα της μυστικής και μυστηριακής ένωσης των Αγίων με το Θεό από τούτη τη ζωή. Γι' αυτό και οι Άγιοι ακούν και γνωρίζουν τι έχουμε στην καρδιά μας και από τον καιρό που είναι ακόμα στη ζωή. Αυτή η γνώση και ανταπόκριση φυσική, αλλά εν Αγίω Πνεύματι. Καμιά δυνατότητα κτιστής, φυσικής, κοινωνίας με τον κόσμο και τους ανθρώπους δεν έχουν οι Άγιοι μετά θάνατον. Και τα οράματα των Αγίων, όσα δεν είναι πλάνη του υπερήφανου νου, και αυτά χάρις και ενέργεια του Θεού είναι, είτε άμεση είτε διαγγέλων. Ο Θεός τη μεσητεία των Αγίων Του, για να δοξάσει αυτούς και για το πνευματικό συμφέρον το δικό μας, σχηματίζει την ενέργειά Του όπως Εκείνος κρίνει και όταν πρέπει, και αυτό σπανίως. Δυστυχώς η ελληνιστική περιψυχών αντίληψη που επικράτησε και ανάμεσα στους χριστιανούς τους τελευταίους αιώνες έχει δώσει στην ιδέα που έχουμε για τους νεκρούς πνευματιστικό περιεχόμενο, ψεύτικο και δαιμονικό. Εκτός από τους Αγίους, και αυτό δια της χάριτος του Θεού και μόνο όταν θέλει Εκείνος, καμιά επικοινωνία με ψυχές νεκρών δεν είναι δυνατή. Το κάλεσμα των ψυχών και των πνευμάτων των νεκρών που γίνεται από τα μέντιουμ στις πνευματιστικές συνεδριάσεις το έχει καταδικάσει και ο παλαιός και ο νέος Ισραήλ, γιατί είναι καταστρεπτική δαιμονική εξαπάτηση και κοινωνία δαιμονίων με τους ανθρώπους
είτε νεκροί είναι είτε ζωντανοί, μόνο ο Θεός μας φέρνει σε πραγματική επικοινωνία. Μόνο η κοινωνία μας με το Θεό μας βγάζει από την απομόνωση και τη μοναξιά μας. Μόνο η χάρη του Θεού μας γεμίζει και μας συνδέει με αγάπη, και μόνο αυτή η εν Χριστώ αγάπη μας φέρνει σε επικοινωνία μεταξύ μας περισσότερο με τη σιωπή παρά με τα λόγια. Η σιωπή, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, μυστήριον εστί του αιώνος του μέλλοντος, οι δε λόγοι όργανον εστί, όργανον εισί τούτου του κόσμου, είτε από κοντά είτε από μακριά, είτε στη ζωή είτε στο θάνατο, μόνο η αγάπη του Θεού είναι που μας συνδέει και μεταξύ μας. Μόνο όταν συνδεθούμε με το Θεό μπορεί και με τους ανθρώπους. Χωρίς Θεό, οποιοσδήποτε σύνδεσμος είναι ψεύτικος και νόθος. Η εν Χριστώ νεκρή, γεμάτη από την παρουσία του Θεού, δηλαδή γεμάτη από αγάπη, οικετεύουν εν σιωπή των εν σιωπή ακροόμενων. Δεν έχουν ανάγκη να ακούσουν ούτε τα δικά μας λόγια, ούτε με λόγια να μεσητεύσουν για μας. Ανάμεσα σε εμάς και στους Αγίους υπάρχει ο Θεός, η πολύφθογη σιωπή της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, που μας συνέχει όλους μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Σίγα η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, αλλά και όλων ημών. Εν υδρότη του προσώπου σου φαγή τον άρτο σου, έως του αποστρέψεσαι εις την γη να ξυσελήφθεις, ότι γη και εις γη να πελεύσει. Εμνήσθη δε Κύριος ο Θεός από Ισραήλ των νεκρών αυτού των κεκοιμημένων εις γην χώματος, και κατέβει προς αυτούς ευαγγελίσαστε αυτής το σωτήριον αυτού. Ιε ανθρώπου, τα οστά ταυτά πας οίκος Ισραήλ εστί, τα δε λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ ανοίγω τα μνήματα ημών, και ανάξω ημάς εκ των μνημάτων ημών, και εισάξω ημάς εις την γην του Ισραήλ, και γνώσεσθε ότι εγώ είμαι Κύριος, εν το ανοίξε με τους τάφους ημών, του αναγαγήν με εκ των τάφων των λαών μου. Θα ανεβάσω από τους τάφους το λαό μου, δηλαδή εσάς τους ίδιους, όχι κάτι από σας, εσάς τους ίδιους. Γιατί πάσα η ανθρωπότης στο μνήμα σαβατίζει, είτε ψυχή και το σώμα, ολόκληρη η φύση μας. Θα βγάλω από τους τάφους εσάς τους ίδιους, και όχι κάποιο εξάρτημά σας, γιατί εσείς, ψυχή και σώμα, είσαστε γη. Αυτά τα κόκαλα, τα ξηρά σφόδρα, είναι κάθε γενιά του Ισραήλ. Κοιμάστε εις γην χώματος, ώσπου να σας ξυπνήσω. Αναπάβεστε μέσα στο χέρι μου, ώσπου να περάσουν οι αιώνες χωρίς να το καταλάβετε, και να κάνω καινούρια τη γη και τους ουρανούς καινούριους, και σας άφθαρτους και αιώνιους. Θα γνωρίσετε τότε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, αυτός που με την Ανάστασή Του χάρισε την αιώνια ζωή της εν της μνήμαση. Στο εκπληκτικό, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, κείμενο αυτό του Αλέξανδρου Καλόμηρου που σας παρουσίασα σήμερα, φίλοι μου ακροατές, θα προσθέσω έτσι ως κατακλείδα ένα σύντομο ελάχιστο σχόλιο στο κεντρικό γεγονός της αυριανής ημέρας, στο κεντρικό πρόσωπο της αυριανής μέρας, που είναι ο Ιωνάς ο προφήτης σαν σύμβολο του Χριστού, που έμεινε στον τάφο 3 ημέρες και ο Ιωνάς 3 ημέρες στην κοιλία του κήτους. Σας διαβάζω. Το σημείον Ιωνά. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί να κρυφτεί από το Θεό, να φύγει εκ προσώπου Κυρίου, και οργανώνει τη φυγή του με πλοίο μέσα από τη θάλασσα. Απόπειρα σχεδόν χαριτωμένη, σαν παιδικός αυτοσχεδιασμός σε παιχνίδι, και ταυτόχρονα συγκλονιστικό αρχέτυπο της ανθρώπινης περιπέτειας, το σημείον Ιωνά. Το ταξίδι της φυγής συναντάει τα προσπέραστα όρια της φύσης.
Η θάλασσα αρνείται στο φυγάδα τη δυνατότητα διαφυγής και ο Ιωνάς τολμάει το έσχατο άλμα. Η αξία του σημείου είναι κυρίως ότι διαγράφει τα όρια αυτής της έσχατης απομάκρυνσης. Είναι η κοιλία του κήτους, το απόταρο όριο της φυγής από το Θεό, η άβυσσος, τα βαθέα του Άδη. Εις βάθη καρδίας θαλάσσης, λέει ο Ιωνάς, έδι η κεφαλή μου εις χυσμάς ωραίων, κατέβην εις γην εις η μοχλή αυτής κάτοχη αιώνιοι. Εκεί, στα μυθικά αυτά όρια, στα χάη της κοιλίας του κήτους, ο Ιωνάς εγγίζει το τέρμα της φυγής του. Και το τέρμα είναι, φυσικά, ο Θεός. Από την κοιλία του κήτους, ο Ιωνάς βρίσκεται εκεί που αρνιόταν να πάει. Μόνο που τώρα ξέρει τι αρνιόταν και τι ζητούσε με τη φυγή. Έχει σημαδέψει ένα δρόμο. Είναι σημάδι τώρα ο Ιωνάς, σημείων. Η ανθρώπινη περιπέτεια της φυγής από το Θεό είναι αφάνταστα πολύμορφη. Έχει πολλά πλοία και οδούς φυγής. Και όλοι οι τρόποι σχεδόν το ίδιο τρυφερά παιδική, σαν αυτοσχεδιασμένο παιχνίδι. Και πάντοτε τα ίδια απροσπέραστα όρια της φύσης. Μόνο που δεν τολμάνε όλοι τη φυγή ως το έσχατο. Η ψευδαίσθηση του κατορθώματος είναι συχνό σύμπτωμα στην απόδραση. Γι' αυτό και το αποκαλυπτικό τέρμα της κοιλίας του κήτους, η ψηλάφιση των βαθέων της αβύσσου, δεν είναι υποχρεωτική άλυξη της φυγής. Παραμένει μονάχα σημείων. Στη μνήμη της Εκκλησίας, το σημάδι του Ιωνά ανακαλεί το γεγονός του Μεγάλου Σαββάτου. Το σημείον υποτυπώνει το Χριστό, που ακολούθησε τον άνθρωπο ως το έσχατο όριο της φυγής του. Έφτασε ως τα ακραία δυνατά βάθη της ανθρώπινης απομάκρυνσης από το Θεό, για να συνδέσει με τη Θεία Ζωή και τις πιο αβυσσαλαίες πτυχές της ανθρώπινης αποστασίας. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην καρδιά του Άδη, όσο και ο Ιωνάς, σε χρόνο τριαδικό που θα πει αδιάκοπα παρόντα και αδιάστατο, στο έσχατο όριο της αυτοεγκατάλειψης. Και αυτή η κάθοδος στον Άδη είναι η Ανάσταση, ο Χριστός να αποσπάει τον Αδάμ και την Εύα από τα καταχθόνια της κόλασης και του θανάτου, με σπαραγμένα τα κλήθρα του Άδη και λελιμένα τα δεσμά των πεπαιδημένων. Η Βυζαντινή αγιογραφία είπε τα όσα άρρητα υποδηλώνει το σημείον. Έτσι ο Ιωνάς γίνεται το αρχέτυπο της φυγής μας, αλλά και το αρχέτυπο της σωτηρίας μας. Η γενναία αυτή σημείον επιζητεί και σημείον ουδοθήσεται αυτή, η μύθος σημείων Ιωνά του προφήτου. Ένας Θεός απρόσιτος στα ύψη του μεγαλείου του είναι μέγεθος αδιάφορο για τον άνθρωπο που γνωρίζει την εμπειρία των βαθέων του. Η μεγαλόπρεπη φανερωσή του, οποιοδήποτε αντικειμενικό σημείων που υποδοχή και υποταγή, δεν είναι δυνατό να αναστείλει τη φυγή του ανθρώπου. Γι' αυτό, έστω και αναφορμή για τη φυγή μας είναι πολλές φορές η αντικειμενική σιωπή του Θεού, δεν θα δοθεί τέτοιο σημείον. Για να αναγνωρίσει ο άνθρωπος τη θεϊκότητα του Θεού, πρέπει να την ψηλαφίσει σύμμετρη με τις διαστάσεις της δικής του αβύσσου. Στις διαστάσεις αυτές, διαστάσεις θανάτου και βυθομέτρησης του Άδη, αποκαλύπτεται η αμετρία της Θείας Αγάπης. Ένας Θεός κατάστικτος της μόλοψης ενουργός, στα ίδια της απόδρασης της φύσης, καργημένα από την αδιάστα Θεός, ο Ιωνάς συγκορμία του κήτους. Σωτηρίς υπόδες συν. Ήταν η εκπομπή ασκήσεις κριτικής σκέψης με τον Χρήστο Γιαναρά.
Το επίκαιρο θέμα σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, είχε τίτλο «Το Σάββατον των Αληθινών».